Νέα προθεσμία 45 επιπλέον ημερών έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και έτσι η λήξη αυτή τοποθετήθηκε χρονικά στι 15 Ιουλίου. Μέχρι τότε θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτε εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν δασικέ να προβάλλουν τι αντιρρήσει του. Και 10 χρόνια παράταση να πάρουμε, το πρόβλημα δεν λύνεται. Εάν δεν υπάρχει αν δεν υπάρξει μία σωστή αντιμετώπιση του χάρτη, του χαρτογραφικού υπόβαθρου, να το ξαναπιάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντο από την αρχή. Για προθεσμία που ναι, μεν κινείται σε μια κατεύθυνση εξυπηρέτηση, αναφέρθηκαν παραγωγή και κτηνοτρόφοι. Το ίδιο και δικηγόροι που είχαν ταχθεί υπέρ τη αναγκαιότητα να δοθεί νέα προθεσμία. Ωστόσο, όλοι εκτίμησαν ότι πρόκειται για προθεσμία που εξυπηρετεί τη γραφειοκρατία και όχι την ουσία του προβλήματο. Καθώ το θέμα με τι ελλείψει τίτλων κτήσει μπορεί μόνο πολιτικά να τακτοποιηθεί. Πέρα, μάλλον, το ότι είναι σύνδετες αυτές κατά αυτές, υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Και ένα λόγο παραπάνω, στην Κρήτη, όπου η πλειοψηφία των ιδιοκτών κατέχει ακίνητα, όχι με τίτλο χτίσης δηλαδή, μάλλον όχι με συμβόλαιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με νομή, μέχρι συκτησία. Οπότε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο θα πρέπει να σκύψει η οτιδηποτε αλλο αλλα με νομη μεχρι οποτε ειναι ενα πολυ ιδιαιτερο θεμα το οποιο θα πρεπει να σκυψει η πολιτεια και ο νομικός κόσμος προκειμένου να λυθεί αφενό έτσι ώστε οι διοκτήτε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστε για αυτέ εκπλήξει στο μέλλον. Πρέπει να το καταλάβει και το κεντρικό κράτο ότι δεν μπορείτε να αποδεχτούμε τελεσμένα σε, σε ένα καθεστώ που λέγεται θέλει να λέγεται δημοκρατία. Αυτό που είναι υποχρεωμένο να σεβαστούν είναι τον κύριο Αρχολαό, ο οποίο στο, στο σύνολό του διαφωνεί και διαμαρτύρεται και θα αντισταθεί μέχρι το τέλο για αυτό το άδικο που επιχειρείται για παραπαγή τη κριτική γη στην ουσία από το υπερταμείο και από τους, από τους δανειστές μας. Πάντως στις περιπτώσεις που υπάρχουν συμβόλαια και τίτλοι και οι ιδιοκτήτες ακόμη δεν έχουν κινητοποιηθεί, κατέστη σαφέ ότι θα πρέπει να το κάνουν άμεσα, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα στο άμεσο μέλλον με τις περιουσίες τους. Οι 4.000 ενστάσεις που έχουν γίνει τώρα κρατάνε σε ομοιρία 4.000 αφημοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν καμία επένδυση στο αγροτεμάχιό τους, δεν μπορούν ούτε καν να το καλλιεργήσουν, απαγορεύεται και δημιουργεί σωρία προβλημάτων.